τον Τζανάκα και την Τζουλίτσα του. Ωραία. Παιδιά, ωραίο γκομενάκι πάντως αυτό, ε. Παντρεμένοι είναι. Παντρεμένοι για να μην έχουν βγει δύο μέρες από το δωμάτιο, δεν νομίζω. Ούτε σεντόνια δεν με αφήνουν να τους αλλάξω. Όλο σεξ, σεξ, σεξ. Αφού ρε παιδιά, φοβάμαι να μπούμε στο δωμάτιο, μήπως και συλλάβω. Σούλα! Σούλα! Με φώναξες, μωρό μου. Ναι, μωρό μου. Έλα εδώ που θέλω να σου δείξω κάτι. Πάλι, μωρό μου. Όχι, δεν κατάλαβες. Άλλο πράγμα θέλω να σου δείξω. Να μην κτηθώ, δηλαδή. Τα μάτια σου κλείσε μόνο. Έκπληξη! Αμάν, ποιος είναι? Η σαμπάνια που παραγγείλατε. Μισό λεπτό, μωρό μου, ναι. Η σαμπάνια σας. Ναι, άστε, ευχαριστώ. Ορίστε. Αυτό δικό σου. Σας ευχαριστώ. Ναι, τίποτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό άγγελο, ναι. Έλα, 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 μωράκι μου. Άνοιξε τα τώρα. Τι είναι αυτό, πήρες το συμβόλαιο από την πεθερά σου? Όχι, που θα άφηνα τη Λέλα να μου κάνει το ταβατζί. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακίνητου. Ναι. Αυτό δεν γράφει όνομα. Καλά καθόλου, δεν σε κόβει, Ρεσούλα. Τι προσπαθώ να κάνω τόσο καιρό? Να τη βγάλω από τη μέση για να βάλω εσένα. Δηλαδή τώρα μπορώ να βάλω το όνομά μου? Όχι, μωράκι μου. Αύριο το πρωί θα πάμε στο συμβολαιογράφο να βάλουμε τις υπογραφές. Να γίνουν όλα όπως πρέπει. Τώρα αγδίσου. Από εδώ για να μην φαινόμαστε. Ρε μάνα, γιατί δεν πάμε πίσω στην Καρδίτσα? Δεν περιμένουμε εκεί να έρθει και του παίρνουμε και το συμβόλαιο. Μέχρι να έρθει αυτό στην Καρδίτσα, το σπίτι στην Πενάκη θα έχει κάνει φτερά. Να πούνε και αυτό ο detective, γιατί δεν παίρνει? Θα μας καταλάβουνε, στο λέω, θα μας καταλάβουνε. Κοίτα μαλλί. Έχει σήμερα γυναίκα τέτοιο μαλλί? Έχει και ερωτωμένη. Μαμά, φοβάμαι. Με φοβάσαι, παιδί μου, θα μπούμε, θα πάρουμε το συμβόλαιο και θα φύγουμε. Αυτό είναι. Και αν δεν είναι πάνω? Απάνω είναι, βγάζει τα μάτια του με το τσουλί. Μπαίνουμε, του πιάνουμε στα βράσα, παίρνουμε το συμβόλαιο και φεύγουμε. Αυτό. Το λυπάμαι, ρε μάνα. Αυτό συλληπίθηκε που μόλις έμαθε ότι το Υπουργείο δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το σπίτι στην Πενά και να το κάνει μουσείο. Κίνησε γη και ουρανό για να το πάρει. Μαμά, Παναγία μου! Σκάσε καλέ, το κινητό είναι μπα. Ναι, κύριε Καρά μου, ναι, από κάτω είμαστε. Ναι, ναι, ερχόμαστε. Έλα, πάμε. Και στρώσε λίγο την περούκα σου. Έλα, θέλει να κάνεις, πάμε. Τις άνετες, τις άνετες. Μίλτο! Μίλτο! Ποιος είναι? Εμείς είμαστε. Λέλα Γόχου. Περάστε. Περάστε, κύριε Γόχου. Από εδώ η κόρη μου, η γυναίκα του. Ο κερατάς της υπόθεσης, τι μου κάνετε? Όλα εντάξει. Δίπλα είναι. Λοιπόν, αυτά που συμφωνήσαμε, οι 5.000, ακριβώς ό,τι συμφωνήσαμε. Μετρήστε τα παρακαλώ για να είμαστε εντάξει. Για να προσβάλλετε. Όχι, εγώ αυτό το λέω, γιατί εμείς είμαστε από την Καρδίτσα και εμείς στην Καρδίτσα σε αυτά έχουμε μέσα. Λοιπόν, πάρτε κι εσείς αυτό που συμφωνήσαμε και είμαστε εντάξει. Αμάν, τι είναι αυτό καλέ, όπλο? Σκάσε. Αληθινό είναι, μην το πάρεις. Μην φοβάσαι παιδάκι μου, για εκφοβισμό το έχω μπα. Και γιατί να το εκφοβήσουμε ρε μάνα? Είπαμε να έρθουμε να πάρουμε το συμβόλαιο και να φύγουμε, έτσι δεν είπαμε? Μήπως η κόρη σας να μην έρθει μαζί σας? Δεν τη βλέπω και πολύ ψύχρεμη. Μπράβο σας, πολύ καλά τα λέει ο κύριος σας. Μπράβο σας κύριε. Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς δίπλα, εκφοβήστε τους και εγώ σας περιμένω στην πισίνα. Θα σκασμά εσύ. Εγώ μάνα θα σκάσω, αλλά θα μπλέξουμε, σου το λέω. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι στους κρυοκόλους. Όχι στους σοβαρούς. Πάλι τα ίδια. Ρε Σούλα, πόσες φορές θα σου το πω? Δεν τις θέλω έτσι τις πετσέτες. Συγγνώμη λέω, μου ξεχάστηκα. Αλλά τόσο δύσκολο είναι? Ορίστε, έτσι. Κάτι, γυρνάμε ανάποδα. Αυτό εδώ, αυτό εδώ. Τσεπούλα. Και στη θέση της. Έλεο μου, τσεπούλα, ό,τι θες. Και χαμήλωσε και αυτή τη τηλεόραση, βρεσούλα. Πού φύγε? Ναι, λέω μου, θα τη χαμηλώσω. Στα ξενύχτια λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε. Μωρό, πού είναι ο κόφτης μου? Μπροστά σου, μωρό. Μωρό, εγώ θα φύγω τώρα, θα κατέβω στην έκθεση. Θα σε πάρω μετά να πάμε για ψαράκι. Ναι, μωρό μου. Μην αργείς, μωρό. Όχι, όπως θα αργήσω, σε πάρω. Άσε κάτω, μωρό, τον άνθρωπό μου.
Τι θέλετε εσείς εδώ, ρε! Από πού μπήκατε! Από το παράθυρο, εκεί με σκατάτησε, Ζαλίκη! Ιωνίδα, πες μου ότι δεν είναι αυτό που νομίζω! Πώς το ξέρατε ότι είμαι εδώ! Μαμά, πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε καμία θέση εδώ μέσα! Σκάσε! Πιάσε την από το μαλλί! Εσύ, το συμβόλαιο! Πώς είπατε! Φύγε! Μαμά! Πού φύγε! Η συνήθεια, αγάπη μου, γι' αυτό καλά κάνει τα φοράει. Πες τα! Μην παίρνεις θάρρος, το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο δεν το παίρνεις που να χτυπιέσαι κάτω. Γιώσα! Βόηθα, μωρή, τι κοιτάς, μωρή, βόηθα! Δώσε το συμβόλαιο, βρε αλήτη! Ξέρεις τι τράβηξε η μάνα μου για να πάρει αυτό το σπίτι! Το ξέρω! Πήρε τη μισή καρδίτσα! Τι μας βρήκε για τη μάνα μου, πάρ' το πίσω! Και να το πάρω εγώ, η καρδίτσα το θυμάται! Ρες το διάλο, κάθομαι εγώ και σ' ακούω. Λοιπόν, το συμβόλαιο ή θα ρίξω. Μη μάνα, μην το κάνεις αυτό. Μη μάνα, μη. Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες? Το συμβόλαιο. Λέλα, πας στις βλακίες και ρίξω τον μπλοκάτο. Το σπίτι στην Πενάκη είναι δικό μου. Παναγία μου, το σκότωσες. Έχουμε τίποτα? Ναι, τράβα να αλλάξει απάνω σε Αντώνια στο 601. Μόλις έφυγε η μικρή. Τι έκανες? Φανάζεις, παιδάκι μου, θα μας ακούσουνε. Επίτηδες το έκανες. Ποτέ σου δεν το συμπάθησες τον Λεωνίδα. Τι λες, παιδάκι μου, ατύχημα ήτανε. Σαν πως ήξερε και από χτες από όπλα. Κοίτα τον με τι απόγνωση μας κοιτάζει. Ένα γιατί έχει εκφρασή του. Ναι, γιατί να μην ζει, μας φέρει το σπίτι. Αυτό έχει εκφρασή του. Τι κάθεσαι καλέ. Γύρνα το να μην το βλέπω. Και αυτή η ευαισθησία θα σε φάει, γουμάρα. Όσα τόσα έχεις δει στη ζωή σου, αυτό σε μάρανε. Γουόρτσα, όπα. Εντάξει τώρα. Αμάν, αίματα. Γιατί έχει αίματα, μάνα? Γιατί κόμπιες το ξύρισμα. Κοντζάμ σφαίρα έφαγε, μωρή. Τι θες να έχει? Τι κάνουμε τώρα? Άντε, τράβα στο μπάνιο και φέρε κάτι να καθαρίσουμε. Πάπα, τι να φέρω? Τι λεκάνη. Πώς θα τη φέρω τη λεκάνη, ρε μάνα? Ρέξε μου δυο πετσέτες και φέρτες να καθαρίσουμε. Αμάτε, μην μου φωνάζεις κι εσύ. Ορίστε και πετσέτες, τι κάνουμε τώρα? Πέσε και τρίβε. Φαγώθηκες από τότε που έμαθες για τον Λεωνίδα. Μη μας φάει και το σπίτι, Ορίστε τώρα. Σκάσε και τρίβε. Λες και αλήθεια του φάγαμε εμείς. Τι φωνάζεις, παιδάκι μου? Γιατί θα μας ακούσει? Έχεις κατάμα δε με το σύγκριτος άνθρωπος. Αυτό είναι να βγαίνει απλόγγελο. Γιατί απλώνει το αίμα, ρε μάνα? Τρίβε εσύ, τρίβε. Τι κάνεις τώρα εκεί? Είσαι τρελή. Κόσα με άνθρωπο σκότωσα, μην κάνει ένα τσιγάρο. Μάνα. Αυτό ήτανε! Καλέ! Η καμαριέρα είμαι για τα σεντόνια! Μισό λεπτό! Μήνε που διοργανώνεσαι! Έλα! Βόησα να το βάλουμε στο κρεβάτι! Γιατί! Χριστέ μου, δώσε μου κουράγιο να μην τη σκοτώσω! Για να φανεί ότι κοιμάται, Χριστιανή μου! Βλαμμένη, άιντε! Έτσι αλλάζει! Λέει κάτω άλλος ότι έφυγε αυτή. Εντάξει, αυτός εσύ. Τι κάνουμε? Κρύψε την ντουλάπα. Αχ, τι κάνουμε, δεν καταλαβαίνω. Δεν σου λέει Χριστό, αγάπη μου, τι κάνουμε? Κρύψε την ντουλάπα και μέτρα μέχρι το 50, ναι. Μάλιστα, μέχρι το 50. Καλέ, αμέσως. Περάστε. Αφήστε και φύγετε. Λίγο ήσυχα γιατί κοιμάται, λέω. Πω, μπόχα και κακό. Να σας πω, το σουβάζεις γιατί δεν κάνει αφρό? Μήπως γιατί πλένεστε με την κρέμα? Όχι, ναι, δίκιο έχετε. Τώρα κάνει. Πω, αφρός. Πεταμένα λεφτά δίνεις, κακομύρι. Τι αφρός είναι αυτός, γαμότι μου? Βγες, παιδάκι μου. Να σου πω, η βλακία σε κούφερε κιόλας. Βγες, Χριστιανή μου, σου μιλάνε. Δεν έφτασα μέχρι το 50. Τι παιδί γέννησε η Ρουφιάνα, τι παιδί? Ναι, μου ολόκληρη. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Σκάσε τώρα και σκέψου που θα κρύψουμε το όπλο.
Θα το πετάξουμε, ρε μάνα. Πολύ μυαλό θέλει. Να σου πω, δεν είμαστε σε χαράδρα, σε ξενοδοχείο είμαστε, αν δεν το έχει προσέξει. Άστα, αγάπη μου, μην το κουράζει και πάθει τίποτα. Θα το διευθετήσω μόνη μου. Ρίστε, πετσετούλα. Κουβέντα, μην βγάλει. Μην κουνηθεί εκεί, κάτσε. Ωραιότατα, μέσα στην κατάψυξη, να μην πάθει τίποτα. Στο κάνω εγώ αυτό. Α. Διευθετήθη. Λοιπόν, άτε. Τέλειωσε, γι' αυτό πάμε να φύγουμε. Πού να πάμε, καλή, γι' αυτό να δεν το κάνουμε. Α, σωστό κι αυτό. Αισιχτήρη σήμερα. Αισιχτήρη σήμερα, λέω. Με την κρέμα μαλλιών λουζόταν η γυναίκα, για να καταλάβεις. Ποια γυναίκα? Το τσουλάκι, λέω, στο 601. Α, έφυγε αυτή, δεν είναι πάνω. Τι λες, μωρέ, αφού μιλήσαμε. Ναι. Ναι. Καλά, παίζε κομπιούτερ, θα μπουνε μέσα, θα μας κλέψουνε, χαμπάρι δεν θα πάρει. Όχου τώρα! Ναι, όχου τώρα, όχου τώρα, αλλά όλοι σας τις χαζές θέλετε. Δεν μας παραλασσερμάρω. Θα σε παρατήσω, ναι, σε παρατήσω. Όχου! Ωρε, ποιον σας φέρνω εγώ για παρέα. Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους, βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Μου το άφησε η Σοφία. Λοιπόν, τι έγινε, έχει φάει, τι σου είπε η Σοφία? Ότι χτυπάει το κεφάλι της που το έκανε μαζί σου. Δολοφονία! Να τον αφήσουμε και να φύγουμε και να φανεί σαν δολοφονία! Δεν γίνεται, μας έχει δύο detective. Θα μας καταδώσει. Αυτοκτονία! Θα του βάλουμε το όπλο στο χέρι! Θα δουν τα δαχτυλικά μας αποτυπώματα, Μαριλίδα, και τα δικά μου τα ξέρει όλη η καρδίτσα. Ληστεία! Ληστεία! Θα το ληστέψουμε και θα φανεί σαν ληστεία! Σου είπα, θα μας καρφώσει ο detective. Θα μάμπια και αυτός ο detective, όλα μας τα πόδια μας. Άλλο. Το βρήκα! Θα εξαφανίσουμε το πτώμα. Θα το κόψουμε φέτες. Μπράβο, ωραίο! Άντε, κάντο. Εγώ δεν μπορώ, αποκλείεται. Α, ούτε κι εγώ. Δεν έχεις κουράγιο? Όχι, δεν έχω μπαλντά. Κοίτα τώρα να δεις για λεπτομέρειες. Έλα, έλα. Πάμε στην μπανιέρα να δούμε αν χωράει. Στην μπανιέρα? Έλα, αγάπη μου τώρα. Ας σε ρωτήσεις. Δεν χωράει. Είναι και ψηλός που μας διαμάτωνε. Ναι, όταν το φώνασες να σου περάσει τις κουρτίνες ήταν καλός. Σκάσε και πάμε να δούμε τι θα τον κάνουμε. Μάμια, σκάσε και σκάσε. Παναγία μου, μάνα! Τι τσιρίζεις, παιδάκι μου! Πολωνίδας, καλέ! Κουνήθηκε, άλλαξε θέση, ξεσκεπάστηκε! Α, δεν τίποτα! Μικρός πλασμάς συνάπλων νεκρή το παθαίνουν αυτό. Σίγουρα! Στον Άπελ πού θα πάρεις, να! Χαχαχαχα, γελάσαμε! Λοιπόν, να σου πω τώρα, κάτω έχει πισίνα. Ναι, γιατί λες να πας για καμιά βουτιά? Παιδάκι μου, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει. Μέθησε. Τον κλέψανε, τον σκοτώσανε και τον πετάξανε στην πισίνα. Νοικοκαιρεμένα πράγματα. Ερχόμαστε εμείς αύριο, ωραιότατα. Κυρίες από την καρδίτσα μας. Ζητάμε να δούμε το καμάρι μας, αλλά το καμάρι μας. Μπλουμ! Μπλουμ! Μας τον έχουνε φάει! Τέλειο! Μάνα, είσαι ντάνα. Λοιπόν, εγώ πάω να δω πώς θα το φυγαδέψουμε το νόσο, εσύ. Μάλιστα. Στο διάλογο, με έκοψε αυτό το ρημάδι. Πάμε. Στο καλό. Καλό δρόμο. Ναι, αστυνομία, εγώ είμαι πάλι. Ναι, να σας πω, θέλω να καταγγείλω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έγινε μια τρομερή δολοφονία. Ναι, σας λέω. Ναι. Ήταν σοβαρή. Τη μάνα σου, μωρή, δεν τρέπεσαι? Παράτα με, εσύ φταίς για όλα. Αν δεν ήμουν εγώ τόσα χρόνια στη Λάσα, πειραματόζω θα σκάνε πάρει, μωρή. Παράτα με, σου λέω. Φέρω το συμβόλαιο τώρα. Ποιο συμβόλαιο? Αυτό που πήρες από το Κομωδίνο. Α, το κινούτο. Μην το σκώσεις. Για περντών. Το ψάρι το τσουλί του, κατάλαβες? Λοιπόν, έλα να τον αδειάσουμε τώρα, τελειώνουμε. Ορίστε το συμβόλαιο. Το πετάς εμένα στα μούτρα, ε. Λοιπόν, άδειαζε, μωρή, και εσύ, να πορτοφόλι. Ρε, να, ο κόφτης. Αχ. Ο κόφτης, ρε. Μην το πάρεις. Πολύ τον αγαπούσα τον κόφτη. Άρα, θα τον αφήσω να κόβει τα πουρα στον άλλο κόσμο. Α, μωρή, τρελή. Ποιος την τσάντα? Τι? Την τσάντα, μωρή, τι ρί. Δεν μου λες, βρήκες κανέναν τρόπο? Πώς δεν βρήκα. Η σκάλα της υπηρεσίας πάει κατευθείαν στην πισίνα. Μόλις βραδιάσει, τον φουντάρουμε και φεύγουμε. Σόπα. Τι είναι, καλέ, τι κάνεις έξω στην πισίνα με το παιδί? Έκλαιγε, τι να κάνω, πήγα να το ρεμίσω. Γιατί έκλαιγε, μήπως πεινάει? Γιατί να πεινάει, το μεσημέρι έφαγε. Τι λες, βρε, και τι είναι το παιδί, top model να τρώει μια φορά την ημέρα?
Κάθε λίγο και λιγάκι τρώνε αυτά. Έλα ρε. Είδες το φως σου τώρα. Φέρ το εδώ, βρετο. Φέρ το εδώ. Πήγε στη γιαγιά, μάρε. Να στη γιαγιά. Στα μούτρα σου. Έλα, καλά. Πάμε τώρα. Άσχετη το κερατό μου. Θέλετε και παιδιά εσύ. Κρεμούλα σου. Γράδι μάου. Έλα, έλα. Έλα να βοηθήσεις, έλα. Τρέμω. Τρέμω. Ενώ εγώ που ρίχνω κάθε μέρα και πονάπτωμα στην πισίνα, το έχω συνηθίσει. Έλα, αγάπη μου, βόηθα, πιέσ' τον από κάτω. Από κάτω σου είπα, αγάπη μου, από εδώ τον πιάνω εγώ. Καλά, ντε, καλά. Ένα. Με το ένα, μην το σπρώξεις. Με το δύο, με το τρία. Καλό σου ταξίδι, αγάπη μου. Ας τις αγάπες, τρέχουμε τώρα, τρέχουμε. Ο Χαμάν. Τι έγινε πάλι. Έπεσε το ρολόι μου στη πισίνα. Ας το ρολόι, ηλίθεια, πάμε να φύγουμε, πάμε. Ωραία, ήταν το καλό μου με τα μπριγιάν. Έλα, αγάπη μου, έλα, ηλίθεια, πάμε να φύγουμε. Πάμε, Χριστιαν. Ωραία και μην ξεχνάς, εσύ είσαι η κυρία Τζανάκα, εσύ μιλάς. Γεια σας, είμαι η Βίκη Τζανάκα, η σύζυγος του κυρίου Τζανάκα. Είναι η σύζυγος. Σε ποιο δωμάτιο είναι ο άντρας μου, περικαλώ. Είστε η κυρία Τζανάκα, ε. Ώστε εσείς είστε η κυρία Τζανάκα. Ναι ρε παιδιά, εγώ είμαι η κυρία Τζανάκα. Γιατί, τι, έγινε κάτι, μαμά? Ξέρω, συγγνώμη, αλλά η κόρη μου είναι λίγο κουρασμένη από το ταξίδι, γι' αυτό το... Εσείς? Εμείς είμαστε η πεθερά του κυρίου Τζανάκα. Λαλαγόγου, έχω κάνει κράτηση. Α, μαμά! Τι πάθατε καλά, γιατί τρόμαξατε? Α, δεν σας πω, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι στα κινητά, διότι, όπως ξέρετε, η καρδίτσα είναι ένα μικρό μέρος και όπου του θέλεις κάποιον, μπίζεις μια φορά και ό,τι είναι να πεις, το λες, καταλαβαίνεις. Ναι, 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 ή το λες σε γειτόνισσα και το μαθαίνεις εχνά τον τετέ. Εδώ, όλα καλά. Ναι, γιατί. Θέλω να πω, δεν έγινε κάτι, ας πούμε, να δημιουργήσει μια αναστάτωση, ένα παράδουρο, μια τρελίαση, κάτι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όλα ήρεμα, κυρία Γόγου. Όλα ήρεμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ειδοποιήστε τώρα το γαμπρό μου, τι ήρθαμε, παρακαλώ. Ναι, ξέρετε, μόνο ο γαμπρός σας δεν είναι πάνω. Μπα, πού πήγε? Δεν ξέρω, πάντως έφυγε, αλλά άφησε το κλειδί. Συγγνώμη, ο Λεωνίδας έφυγε, αλλά άφησε το κλειδί. Ναι. Καλέ! Τι έπαθε αυτή? Τι έπαθε, καλέ? Κυρία Τζανάκα, κυρία Τζανάκα. Καλέ! Να της φέρω λίγο νεράκι. Δεν τίποτα, όποτε ερχόμαστε στην Αθήνα το παθαίνει, αυτό ξέρετε. Έχει ανάγκη από ιόδιο. Μήπως έχετε πισίνα? Ναι, μάλιστα, δύο, από εκεί. Να, μπορείτε να μας πείτε πού ακριβώς? Δεν έχουμε ξανά στο ξενοδοχείο σας, πρώτη μας φορά, είναι έτσι? Ναι. Από εκεί είναι, θα σας πω, αλλά ξέρετε, η πισίνα μας δεν έχει θαλασσινό νερό. Δεν ζήτησε θάλασσα, αγαπητέ, η πισίνα ζήτησε. Και πού είναι? Έλα, ούτε. Μάνα, μάνα, τον βρήκανε. Τον βρήκανε και μας δουλεύουνε. Ναι, πάμε. Ήρεμα, ήρεμα, μην δεν βρεθώ. Αμάν, αμάν, αμάν. Πάτσι, 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 πάτσι. Κοίτα. Μάνα, τον βρήκανε. Τον βρήκανε και μας εντοπίσανε. Α, Βίκη, παιδί μου. Βίκη, καλέ. Ανοίξτε το χώρο, ανοίξτε το χώρο. Μήπως θέλετε βοήθεια? Αυτή το έκανε. Τι έκανε αυτή? Τι κάνατε, κυρία μου? Τι κάναμε, μια εξωτική κάναμε. Έχει ζαλάδι σε μετού, πήγε το άιτε, φύγε τώρα. Μα να βοηθήσω θέλω. Δεν θέλουμε τη βοήθειά σου, μανούλα μου. Μπα, επειδή δηλαδή φοράτε μια στολή, θα να κατεβάσετε σε οικογένεια κάτω να λωνάνε. Καλώ, με συγχωρείτε. Πάμε. Πάμε εμεί, πάμε. Είστε καλά?
Συμβαίνει κάτι? Όχι, εντάξει. Δε μου λες, μουλάκι μου, τι κάνουνε τόσοι στη φύλακα και στο ξενοδοχείο? Για πες, πες, για πες. Τίποτα, για ένα συνέδριο έχουν έρθει και μας έχουν ζαλίσει από το πρωί. Στις ανακρίσεις, Όχι, στα ποτάκια τους καφέδες. Είναι όλα τσάπα και μας έχουν στο τρέξιμο. Ακούς, αγάπη μου, για συνέδριο έχουν έρθει. Έχει έρθει, λέει, και κάποιος από την Ιντερπόλ. Παναγία μου! Σου καλέ! Τι έπαθε, κοπελιά? Ένας φάχτη και με το παζέμι. Για πες, ναι, και. Και θα μιλήσει για τις εξιχνιάσεις φόνων. Φόνων, σκάσε, παιδάκι μου! Μανά, τα ξέρουν όλα και μας δουλεύουν, ε! Μουλώστε και πάνω, ορίστε τώρα, ανεβήκαμε πάνω. Για πες μου, τι γίνεται? Πού είναι το πτώμα, αναλήφθηκε? Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Και το κλειδί, πού είναι το κλειδί? Έλαβε. Μήπως το πήρε το τσουλάκι? Το τσουλάκι έφυγε πριν από μας. Τι είναι, καλέ? Ο λεκές του αίματος, πού πήγε? Αμά, Παναγία μου, εδώ δεν τρίβαμε. Ναι, παιδί μου, αφού δεν πήγε η καμαριέρα, το κάλυψε με τις πετσέτες. Πού πήγαν οι πετσέτες? Μάνα, μάνα, οι πετσέτες, κοίτα, όπως τις δίπλων ο Λεωνίδας. Ένα Χριστέ μου. Τσεπούλα, μαμά, τσεπούλα. Ας παιδάκι μου, πιο σιγά. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, πάω να πάρω λίγο αέρα. Στο διάλο, πώς γίνανε όλα αυτά? Το κλειδί, ο Λεκές, το πτώμα εξαφανισμένο, οι πετσέτες, τσεπούλα. Τι κάνετε, είστε καλύτερα? Καλά, ευχαριστώ. Μάνα, 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 μάνα. Τι είναι, παιδάκι μου, τι έπαθες? Ο αστυνόμος που τον ρωτούσες κάτω. Ναι, τι σου είπε? Με ρώτησαν, είμαι καλύτερα. Και εσύ τι το είπες? Τίποτα, τσίριξα. Να. Μάνα, τα ξέρουν όλοι όλα. Τα ξέρουν όλα και μας έχουν περικυκλώσει. Εσύ, μπας και το σκουπίσαμε το λέγε και δεν το θυμόμαστε. Μην ανοίξεις, μην ανοίξεις. Σκάζε εσύ, κάνε την πάπια. Πα. Λέω, η Σούλα είμαι. Άσε με τη ξεμαλιά σου. Τι σου είπα? Τι θες εσύ εδώ? Συγγνώμη, το λέω έψαχνα. Ο Λό πάει, μας τελείωσε. Τι εννοείται τελείωσε? Εννοούμε ότι σε διώχνω, δεν σε θέλει πια. Ναι, ναι, αυτό. Ξαναγυρίζεις εμάς πάλι. Τώρα είμαι το κυβίκι μου, ισπανικό. Πες και εσύ, μωρή. Ναι, και ισπανικό και καρεκλάτο. Άσε τα τσακίδια τώρα. Πώς μου μιλάς έτσι? Τι φταίω εγώ αν ο άντρας σου σε κερατώνει? Ας ήσουν πιο έξυπνη να τον κρατούσες. Να χαίρεσαι που είναι ηλίθια, αλλιώς δεν θα του τρώγες τόσα λεφτά του αχαϊρευτού. Μα πια και εσύ με αυτό το ηλίθια, αχισιχτήρι. Σιγά καλέ, τι του φαγα, τις φρέζες ή τα τρακτέρ? Το σπίτι στην Πενάκη πήγες να του φας, αλλά είσαι άτυχη αγάπη μου. Γιατί αν εσύ είσαι Ντάνα New Generation, εγώ είμαι παλιά και χουντικιά. Το σπίτι γυρίζει στον ιδιοκτήτη του. Μου λέτε τώρα που θα βρω τον Λέω? Από χτες τον παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Δεν ξέρουμε, χτες το μεσημέρι έφυγε πίσω σου, ρώτα και στη ρεσεψιόν. Καλά, θα πάω και από την έκθεση, μπας και τον βρω εκεί. Και ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Μαμά, ο Μπάτσος κοιτάζει συνέχεια. Μην δίνεις σημασία, τρώγια. Δεν κατεβαίνει τίποτα. Με το ζόρι, μην δίνουμε στόχο. Χαμογέλα, καλέ. Μου κάνει νοήματα, κάτι θέλει να μου πει. Γέλα, μωρή, σαν να σου πανέκδοτο. Δεν έχασες εσύ άντρα, γιατί να μην γελάς? Δεν καταλαβαίνω ποιος έβαλε το κλειδί. Γιατί τις πετσέτες, τις διπλωμένες, τις καταλαβαίνεις? Το λέγε. Το πτώμα. Κάποιος παίζει μαζί μας, αλλά δεν ξέρω ποιος. Μάνα, πάμε να φύγουμε. Άμα φύγουμε θα γεννήσουν οι υποψίες. Καλέ, μου κλείνει το μάτι. Κάτι ξέρει. Τι είναι αυτό? Το ρολόι μου. Όχι πάλι, Βίκη, Βικούλα. Τι να κάνω, παιδί μου, πια μεσέρα στην τίνα να σε τάξω. Μήπως, κυρία μου, να την πάμε την κοπέλα σε ένα νοσοκομείο? Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Αφήστε με, σας παρακαλώ, δεν ξέρω εγώ τι θέλει το παιδί μου. Λίγο άρωμα θα της βάλω και άντε, πηγαίνετε τώρα εσείς, πηγαίνετε. Παναγία μου, αυτό δεν ήταν στο ψυγείο, στο μίνι μπαρ? Πώς βρίσκεται εδώ? Καλέ, τι τα κοιτάτε, δώστε της λίγο νερό της κοπέλας. Το με ευχαριστούμε. Κάντε της λίγο αέρα. Συγγνώμη, τι έχει μέσα αυτό, καλέ Πέτρε? Α, τι κάτω, καλέ την τσάντα. 10 μισθού δεν ζήσει για να πάρει τέτοια. Καλά, μαντάμ, δεν στη φάγαμε. Άρα στην κόρη σου ήθελα να κάνω. Μα τι έχει? Έχει μια πάρα πολύ σπάνια ασθένεια. Ξαφνικά
πέφτει σε δίνει και μετά επανέρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε δίνει. Την καημένουλα και είναι τόσο συμπάθης. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Τσανάκας που είναι? Παρακαλώ. Ο γαμπρός σας λέω. Ο γαμπρός μας. Ο γαμπρός μας είναι στην έκθεση. Ξέρετε τώρα πως είναι άντρος, δουλειές, δουλειές, δουλειές. Άντε πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε. Μάλιστα, να πάμε. Ναι, πάμε. Μάνα μου. Μάνα. Έλα. Μάνα, μας υποπτεύονται. Πρέπει να βρούμε το πτώμα. Καταρχάς πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Ξέρω. Ξέρω θα μου πεις, άμα σου λέω ξέρω, ξέρω. Μιλτό. Το ίδιο πράγμα σκέφτομαι και εγώ. Πες με χαζί. Ναι. Πες με κουτσί. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά με τις καρδετσιώτισες. Αχ, νομίζω ότι για πρώτη φορά έχεις δίκιο. Βρωμά ιστορία. Δεν μου λες. Τι να σου πω, πες μου. Ο Τσανάκας. Ο Τσανάκας. Πού εξαφανίστηκε. Ο Τσανάκας είναι το πρόβλημα που εξαφανίστηκε. Ο Τσανάκας θα βρεθεί. Το θέμα είναι άλλο. Την άλλη τρελή τη σύζυγό του. Λέει τώρα σύζυγό του. Ναι. Είδαμε ταυτότητα. Όχι. Δεν είδαμε. Που μόλις ακούει κινητό, τσάπ λιποθυμάει. Τον κομμενάκι που τρέχε. Πού πήγαν όλοι αυτοί. Πες μου. Όχι, Μίλτο μου. Πες μου. Όχι, Μίλτο μου. Πες. Ο Τσανάκας είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι εξαφανισμένο και οι άλλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άμα σου λέω βρωμά ιστορία, κάτι δεν πάει καλά, μαρό μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αγάπη μου. Ναι, Λεωνίδα μου. Με τον άντρα μου μιλάω. Φιλάκια. Φιλάκια, φιλάκια. Ναι, να σας πω, μπορείτε να του κρατήσετε λίγο φαγάκι γιατί θα αργήσει, λέει. Αχ, βεβαίως. Δώστε μου καλέ να συνεννοηθώ. Ναι, αγάπη μου, μισό λεπτό να σου δώσω την καμαριέρα να συνεννοηθείς. Τι κάνεις, Χρυσό, τι κάνεις. Ξέρεις εσύ κανέναν άνθρωπο να μπορεί να συνεννοηθεί με τον άντρα σου? Αφού ξέρεις τι στριβάτη είναι. Εσύ ρώτα τον. Δεν. Ναι, αγάπη μου, για πες. Κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Κοτοπουλάκι τελικά. Μάλιστα, κοτοπουλάκι. Στο τσάπ την γλιτώσαμε. Άκου να της το δώσει να του μιλήσει. Σε ποιον θα μιλούσε μωρή η γυναίκα? Θα έλεγα ότι μου έπεσε η μπαταρία. Δεν είμαι ηλίθια. Κάτι μυρίζει. Τι μυρίζει? Έτσι μυρίζανε τα πουρα του Λεωνίδα. Α, σαν αυτό ας πούμε. Παναγία μου. Α, να και ο κόφτης του. Τι δεν έχει εδώ ο κόφτης του? Γιατί δεν εδώ ο κόφτης του? Εσύ δεν τον έβαλε στην τσέπη του σακακιού του? Μπροστά δεν ήσουνα. Σε ποια τσέπη? Δεν θυμάμαι τώρα και σε ποια τσέπη. Αν δεν θυμάσαι τώρα σε ποια τσέπη. Δεν κατάλαβα το ύφος σου, Βικουλά. Εγώ όμως κατάλαβα. Εσύ τα κάνεις όλα. Τι? Θέλεις να με τρελάνεις και να πάρεις το σπίτι στη Μενάκη μόνη σου? Τι λες, παιδί μου, χάζεσαι τελείως. Εσύ άναψες το πουρο. Εσύ έβαλες και τις πετσέτες τσεπουλά τσεπουλά. Μη σύλλεσαι. Και το όπλο. Και το ρολόι και όλα! Πώς το βρήκα μπορεί το ρολόι? Αφού όταν σου πέσε στην πισίνα μαζί δεν φύγαμε? Όχι, δεν φύγαμε μαζί. Μου είπες ας το ρολόι ηλίθια και έφυγα μπροστά. Πού ξέρω εγώ τι έκανες εσύ από πίσω? Ερχόμουν ηλίθια. Όχι, γύρισες και το πήρες. Τι είμαι, μπορεί ο Ιησούς Χριστός να περπατάω πάνω στην πισίνα? Στεγνή δεν ήμουν μετά? Δεν ξέρω. Για όλα σε έχω ικανή. Εδώ ξέθαψες τη μάνα σου για να της πάρεις τα χρυσά τα δόντια. Με τα χρυσά τα δόντια όμως έβαλες εσύ μύτη και βυζιά στο φουστάνο. Και το όπλο εσύ το έβγαλες από το ψυγείο. Για ηλίθεια με περνάς. Καλά, τραγούδα εσύ. Έναν αναπτήρα που έχει. Εγώ φταίω που έπεσα στην παγίδα σου και σκοτώσαμε τον καημένο τον Λεωνίδα. Αλλά ούτε ένα κουτί σπίρτα δεν έχει εδώ μέσα. Πέσε το συμβόλαιο τώρα. Τι κάνεις εκεί, Μικούλα μου? Α, το κάτω το όπλο, παιδί μου. Δεν είναι παιχνίδια αυτά τα πράγματα. Έλα, έλα, έλα. Φέρε το συμβόλαιο. Δηλαδή θα με σκοτώσεις? Γιατί? Βγάζεις και φωτογραφίες αυτό? Μπράβο, Μικούλα μου. Μπράβο, παιδί μου. Σκότωσε τη μανούλα που μια ζωή έκανε. Ό,τι παίρνει από το χέρι της. Τα πάντα για να μην σου λείψει τίποτα. Ναι, κοιμήθηκες μόλις την καρδίτσα. Για να μην σου λείψει τίποτα, παιδί μου, γι' αυτό. Ποια άλλη μπορεί το 80 και αθλητικά παπούτσια σαν τα δικά σου? Έλα, έλα. Πες, είπαμε το συμβόλαιο. Τι έγινε, δεν την πάτησες καλά, ρε? Την πάτησα. Τότε εγώ γιατί δεν έπεσα κάτω? Γιατί δεν βγήκε σφαίρα. Και τον άλλο πώς τη σκότωσε τότε? Το σκότωσε, αφού είδαμε και τα αίματα. Παναγία μου! Σκάσε! Πάμε να φύγουμε! Σκάσε! Πάμε να φύγουμε! Να φύγουμε, να φύγουμε, να φύγουμε, να φύγουμε! Μισό να πάω τουαλέτα! Ας την τουαλέτα, παιδάκι μου τώρα! Α! Μάνα! Είσαι έμονο, παιδί μου! Μάνα! Τι είναι, παιδάκι μου, τι έπαθες? Μάνα, κοίτα! Οι σφαίρες! Ποιο τη έβαλε εδώ? Τρέχω. Να φύγω τώρα. Έλα, έλα, μην αργείς. Το όπλο, το όπλο, πάρε, το όπλο. Το όπλο. Α, τι κάνω, να τι κάνω. Δεν θα μου. Τι είναι αυτό που πάντα με σβήσουν μου, τι είναι αυτό? Όλα καλά. Δεν κάνουμε και πάρτε.
Γιατί μας παρακολουθεί αυτός? Σταμάτα! Όχι. Φύγανε. Θέλω συγχρεμία. Ναι, συγχρεμία. Λοιπόν, πάμε. Τι να το πούμε, να με γρυφτούν μου, τι είναι. Πάμε. Πού πάμε τώρα. Υπάρχει πολύ. Αφήστε τα, αφήστε τα! Χάζουμε ξαφνικά λιωθιά μας! Τι μου λέτε? Ναι. Η λεβαδιά της την έφαγε! Κατάπια έναν ολόκληρο γερμά με το κουκούτσι και πάπαλα! Χειμωνιάτικα γερμά! Τους βάζει την κατάψυξη! Πολύ τρελαίνεται για τους γερμάδες, αλλά τι τα δες, την έφαγε γερμάς! Και το έδωγω το όνειρο, έτρωγα μούρα! Ή κακά τα μούρα! Άμα δεν είναι μικρά, δεν είναι θάνατος! Συλληπιτήρια, τι να πω! Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε! Τι να τα πω, Μαγία μου! Τι να τα πω, μου! Πίστεψες εσύ τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα. Μην κάτσεις. Γιατί τι έγινε? Έχει ένα κουτάκι πάνω στο κάτσι. Ο Χαμάν. Τι να πω. Δεν ξέρω για θέλει. Αρεφέ. Η Βερατηλονίδα. Παναγία μου, κάποιος ξέρει, κάποιος ξέρει! Έλα, βάλε πρέπει να φύγουμε! Έλα! Τι έγινε τώρα, δεν παίρνει, δεν παίρνει! Έξω! Παίρνω με τα πόδια, έξω! Αμάν, το τσουλάκι! Φεύγετε! Άι παράτα μας βαρκεσί! Τι συμβαίνει με το Λεό, είναι άφαντος. Ούτε στην έκθεση ούτε πουθενά. Τηλέφωνο δεν σηκώνει. Και πού θες να ξέρουμε εμείς. Άι παράτα μας. Βίκυ, πάμε είπα. Πάμε, πάμε. Ο Λεό εξαφανίστηκε χτες το μεσημέρι. Και εσείς είσαστε οι τελευταίες που τον είδατε. Άσε μας παιδάκι, έχουμε και ταξίδι. Άμα φύγετε θα πάρω την αστυνομία. Γεια σας. Η πράσινη σουίτα είναι ελεύθερη, παρακαλώ. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορώ να έχω το κλειδί? Δεν θα πάτε στη σουίτα του κύριου Τσανάκα, έφυγε η γυναίκα του. Δεν νομίζω, μάλλον θα φύγει με χειροπέδες. Τι εννοείτε? Τίποτα, χιουμορίζω. Κατάλαβες ό,τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι ο Τσανάκας δεν θα το φάει το κοτόπουλο. Έχαμε και πάλι, μου δίνετε το κλειδάκι. Καλά, συγγνώμη, δεν φύγατε εσείς? Η θεία Θεοδώρα! Ναι! Σώθηκε τελικά! Αυτή που πριν από 10 λεπτά πνίγηκε από το γερμά, τώρα σώθηκε? Ναι, ναι, στην αρχή πνίγηκε, αλλά μετά της δώσανε μια στιγμή, το όφτισε το κουκούτσι και επανήλθε. Τι μου λέτε, έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη. Πολύ, πολύ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσανάκας? Ο κύριος Τσανάκας, χρυσόπαιδι. Χρυσό! Ναι, όχι, όχι, χρυσόπαιδι είναι, δεν αντιλέγω, αλλά τον ψάχνουν όλοι από χτες, τι έχει γίνει. Την αγαπάει τη Βικούλα! Δεν μπορώ να σας πω. Αχ, μπράβο, τυχερή είναι, γιατί είναι και άλλοι που τις κερατώνουνε. Ο Λωρίδος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Να πηγαίνω κι εγώ, γιατί με τα τούτα και με τα κύρα ράκος έγινα. Δεν μας τα λέει καλά η Τσανάκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ψάχνετε κάτι? Όχι. Τι εννοείτε? Είστε λίγο ταραγμένοι. Ναι. Όχι, δηλαδή, τι να σας πω. Κοιτάξτε, είναι η κούραση από το ταξίδι. Καλά, ε. Θα σας φτιάξω εγώ ένα κοκτέιλ. Τζιν, δυόσμο και σκόνη παπαρούνας. Έχετε πιει? Όχι. Συγγνώμη, δεν έπιε. Να είστε καλά. Θα το φροντίσω. Λοιπόν, πάω να σας χτυπήσω ένα και θα σας στανιάρει. Να σας πω. Αυτή η πισίνα συνδέεται με άλλη πισίνα. Υπάρχει άλλη μια πισίνα στο πίσω μέρος. Στο πίσω μέρος, όχι. Αυτή η πισίνα μήπως συνδέεται με άλλη υπόγεια πισίνα? Υπάρχει υπόγεια πισίνα? Δεν υπάρχει, ε. Τι να πω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως αυτή η πισίνα συνδέεται με τη συγκεκριμένη θάλασσα? Από όσο ξέρω, τα ποτάμια συνδέονται με τη θάλασσα. Τα ποτάμια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η πισίνα έχει συμφωνεί? Και βέβαια έχει. Ήμουνα σίγουρη. Γιατί ρωτάτε? Γιατί θέλω να φτιάξω μια πισίνα στο εξοχικό μας και δεν βρίσκω συμφώνη.
Πάω για το κοκτέιλ. Στο καλό. Συγγνώμη. Κοκτέιλ άκουσα να κεράσω. Όχι, ευχαριστώ, τι έφευγα. Αφήστε τα κοκτέιλ. Γιατί με αποφεύγετε. Τι να σας πω τώρα. Είναι και αυτά που λέτε, είναι και αυτά που φοράτε. Στο χέρι σας είναι να τα βγάλω. Τι να βγάλετε. Μ' αρέσει που κάνετε την αθώα. Δεν την κάνω, είμαι, σας τορκίζομαι. Τότε γιατί όταν με βλέπετε φοβάστε. Γιατί είμαι γωνία αντάρτη και όταν βλέπω μπάτσο σκάζομαι. Σταθείτε. Έχει ναρκές. Θέλω κάτι να σας πω μόνη. Ναι, Κόντε Δελμάρε, λέγεται παρακαλώ. Ναι, Τσαλάκας εδώ. Ποιος? Ο Λεωνίδας ο Τσαλάκας από το κόκκινο δωμάτιο. Α, μάλιστα κύριε Τσαλάκα, είστε καλά, ανησυχήσαμε. Ναι, μια χαρά. Να σου πω, αγόρι μου, κράτα μου σε παρακαλώ το δωμάτιο, γιατί έβγα έρθει μια κόρτα και θα γυρίσω σε δύο μέρες. Ναι, ναι, μάλιστα, βεβαίως κύριε Τσαλάκα, ό,τι θέλετε. Μη. Μη Αποστόλη. Μη βρε αγόρι μου, φανταστούν. Τι τρυφερό πρόβλημα που έχεις. Έχω. Τι σας το έζω να βρω εκεί στην καρδίτσα. Του λουμωτήρι, του λουμωτήρι. Βίκη, μ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσω, ε. Ναι. Σ' αρέσω. Γι' αυτό πάω σε από πίσω μου. Γι' αυτό. Αχ, πες το μου, βρε άνθρωπέ μου. Γιατί δεν το λες το σύνορα. Μη μου πεις ότι κι εσύ. Κι εγώ με το που σε είδα είπα, αχ, Παναγία μου. Τι άντρας είναι αυτός! Και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Δεν έχω δει, Εμένα που με βλέπεις, ναι. Δωστό από γαστούνι. Αχ, γαστούνι! Αχ, μανάβης! Κυρία Τσαλάκα! Ξεκόλα, πουλάκι μου, είμαι και παντρεμένη. Μην δώσουμε και δικαιώματα. Κυρία Τσαλάκα! Κυρία Τσαλάκα, λέγεται παρακαλώ. Τηλεφώνησε ο άντρας σας. Τι! Ποιος! Και είπε να μην ανησυχείτε. Είναι, λέει, στην Κόρυθο για καρδουλιές και θα επιστρέψει αύριο. Μαμά! Μαμά! Μα τι έπαθε έτσι ξαφνικά. Τι είναι αυτό! Πίσω από τους θάμνους το βρήκα, δικό σας είναι. Όχι, δηλαδή είναι του ατρούς μου. Έβαλα μπουγάλα το πρωί και έπεσε από το σύρμα. Αχ, δεν το πλύνατε όμως καλά, κάτσε να σου δείξω. Έχει λεκέ εδώ. Είναι από την μπάμια. Άτιμος λεκέ η μπάμια. Το αίμα πάντως είναι χειρότερος. Ποιο! Γενικά μιλάω. Μαμά! Κυρία Τσαλάκα, τι έπαθε. Εδώ. Ξέχασα τα σκουλαρίκια μου και ήρθα να τα πάρω. Γιατί δεν λες πως ήρθες γι' αυτό? Οκ, εντάξει. Αν δεν μου δώσεις το συμβόλαιο, θα πάρω την αστυνομία και θα πω ότι εσύ σκοτώσατε το Λεό. Τι! Είδες που δεν είμαι τόσο χαζή. Αλλά αν μου δώσεις το συμβόλαιο, θα γίνω. Δεν τι μεγάλωσες, μωρή, με λάμψη. Όχι, με Κοκκινόπουλο. Λοιπόν, τον σκοτώσατε και κάπου τον έχετε κρύψει. Έτσι δεν είναι? Τραβάνιξε και μην κάνεις καμιά βλακεία. Έτοιμο τον έχω τον αριθμό της αστυνομίας στο κινητό. Τι έγινε? Τώρα, μάνα, μου είπαν από κάτω ότι πήρε, λέει, τηλέφωνο Λεωνίδας και ότι είναι στην Κόρινθο. Τι γίνεται τώρα, μάνα? Έλα εδώ, εγώ πήρα γιατί έχουν αρχίσει να υποψιάσω ότι άλλαξα τη φωνή μου, καταλαβαίνεις. Γιατί μιλάμε ψιθριστά? Πάλι μυστικά λες, Λέλα. Τι είναι αυτό? Το πουκάμισο του Λεωνίδα. Μου το έδωσε η καμαριέρα. Μάνα, κάποιος παίζει μαζί μας. Πάμε να φύγουμε. Πού να λέω? Είναι σίγουρο ότι είναι του Λεωνίδα ένα πουκάμισο? Βγάζει το εργοστάσιο. Δικό του είναι. Εγώ του το αγόρασα. Μα κοιτάξτε, έχει μια τρύπα από τσιγάρο στο αριστερό μανίκι. Παναγία μου, όντως έχει. Λοιπόν, αρκετά κράτησε το θέατρο. Γιατί δεν λέτε πως τον φάγατε? Καλά. Πάμε να φύγουμε τώρα εμείς για Καρδίτσα. Και θα τα πούμε μετά στο κινητό, ναι. Φώνησε! Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα τώρα, αλλά έχω να περάσω και ένα πέταλο του Μαριακού. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Εσύ, ανησύχησα. Πού είσαι? Στην Ελευσίνα. Πού? Έρχεσαι. Ο Λεωνίδας. Έρχεται. Δεν ξέρω, η γυναίκα σου και η πεθερά σου. Πού να ξέρω τι πάθανε. Σε κλείνω τώρα, περιμένω. Συγγνώμη, ήταν ο Λεωνίδας και σου είπε ότι έρχεται. Στην Ελευσίνα ήταν, θέλετε να σας φέρει κάτι? Τι να μας φέρει, μάνα, τι έχει Ελευσίνα? Ξέρω εγώ, την Αγέλα στο Πέτρα. Να χωθούμε από κάτω να τελειώνουμε. Κιά, μια στιγμή, τι συμβαίνει? Με ποιον μιλούσα τώρα εγώ στο κινητό? Με τον Λεωνίδα, έτσι δεν με είπες προηγουμένως? Κάτσε, να τον ξαναπάρω να βεβαιωθούμε. Όχι! Όχι! Όχι, μην τον πάρεις. Γιατί? Άστο τώρα που σου λένε, κρατάει μόνοι ο άνθρωπος. Αχ, βρέτε με παρατάτε εγώ. Πού στο διάολο, είναι το κινητό, εδώ το είχα. Δεν το πιστεύω. Κάτι ακούγεται! Κάτι ακούγεται! Από πού ακούγεται? Τι συμβαίνει? Αυτός δεν είναι ο ήχος από το κινητό του, λέω. Αμάπια κι εσύ! Όλη η Ελλάδα στο κινητό έχει το number one. Μπορεί να μην είναι του λαού σου. Γιατί χτυπάει εδώ? Στο αυτοκίνητό του έπρεπε να ακούγεται. Ξέρεις, καμιά φορά μπερδεύονται αυτές οι γραμμές.
Εκεί έρχεται. Σημάτα! Σημάτα, να περάσει η μάνα! Σημάτα! Α, τι το πω! Λίλιου, μάνα, δεν το πιστεύω, Λίλιου. Σταμάτα, παιδιά, εσύ, Λίλιου και Λίλιου. Μόνο Λονίδα ήξερα πόσο πολύ μου αρέσουν τα Λίλιου. Θες να πεις ότι θα έστειλε ο Λεός? Ναι, ακριβώς αυτό θέλει να πει. Το κινητό του! Το κινητό του! Για μια στιγμή, αφού το κινητό του είναι εδώ, από πού μου μιλούσε ο Λεός? Όλα ξέρουμε κι εμείς, παιδί μου. Θα πέρα τα έχουμε. Τα ξέρουν όλα, μάνα. Τα ξέρουν και μας δουλεύουν, ε. Τι πράγμα ξέρουν? Τίποτα δεν ξέρουν. Και ο Μπάτσος γι' αυτό μου κάνει ματάκια. Για να με ρίξει και να με ψαρέψει. Ποιος Μπάτσος, τι λέει? Καινούργια κόλπα. Κατάλαβες? Σου λέει, αυτοί δεν μιλάνε με ξυλό. Θα μιλήσουν με καμάκι. Εσύ φταίς που δεν μπορείς να κρατήσεις ένα βλάχο. Ποιος είναι ο βλάχος? 10 σπίτια μπορούσες να το έχεις φάει. Όχι να το κυνηγάμε να μας φέρει αυτό στο δικό μας. Εξαιτίως το τραβάμε όλα. Εγώ επέμενα να έρθουμε από την Καρδίτσα να του πάρουμε το συμβόλαιο. Αφού δεν έχει να κανένα σε στην περιουσία μας. Τι θα πω, στην έσωση εσύ. Τον σκότωσε! Τι έκανε! Χάσε μου την ηλίθεια! Όλα! Όλα! Θα τα πω όλα! Τι σας έκανε και τον σκοτώσατε! Βοήθεια! Φάνησες! Βοήθεια! Αστυνομία! 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 Καλά τώρα εσύ με ποιον είσαι? Με τους αντικειμένους είμαι! Πού το προβολή? Θα με σκοτώσεις και εμένα! Δεν στην τσάντα! Στα κομμάτια! Άνοιξε γης και το κατάφυγε! Τι έγινε, περπάτησε κι αυτό? Εγώ σου λέω περπάτησε! Πού πήγε? Πού πήγε? Πού πήγε? Κάτσε να δω. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Ας σε κάνω το συμβόλαιο, μωρή! Ας σε κάνω το συμβόλαιο! Μάνα! Καλέ! Μάνα! Καλέ! Καλέ! Ας το συμβόλαιο! Όχι! Δεν στα δίνω! Δεν έφαγα τόσα χρόνια εγώ με το λέω για να μην μου μείνει τίποτα! Συγγνώμη, φαξ δεν είναι αυτό? Φαξ! 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 Από εκεί! Φαξ! Από εδώ! Κάτσε μάνα! Φαξ! 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 Οχ! Περίσεψε κανάς Γερμάς. Γερμάς, λέει Γερμάς. Λέει Γερμάς. Οχ. Και για μένα υπογραφή Λεωνίδας Τσανάκας. Συγγνώμη και πάλι. Αυτή είναι η υπογραφή του Λεωνίδα? Μάλιστα. Μάνα, μάνα. Δηλαδή, αναστήθηκε. Χριστέ μου, Χριστούλη μου. Μανούλα, μανούλα μου. Συγγνώμη, μανούλα. Ξανά συγγνώμη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σου, μανούλα. Καλέ. Καλέ, τι πάθατε? Μαντάμ, καλέ, είστε καλά? Φάξ. Τι? Φάξ. 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 Ποιος φάξ? Φάξ, τι φάξ, φάξ. Μα, δεν καταλαβαίνω. Φαξ! Τι φαξ? Φαξ. Ποιο φαξ? Συγγνώμη, εδώ δεν είχε ένα φαξ. Δεν είχαμε ποτέ φαξ εδώ μέσα. Τι! Χριστούλη μου! Βίκυ! 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 Ω, Παναγιά μου, Βίκυ μου! Βίκυ! Γιατί δεν παίρνει πάλι αυτό? Δώσ' μου το συμβόλαιο. Δεν το έχω το συμβόλαιο. Δώσ' μου το συμβόλαιο, θα μας ακούσει όλη η Αθήνα. Δεν το έχω, σου λέω. Το πήρε η Σούλα. Τι έπαθε πάλι αυτό? Δώσ' το μου, γιατί θα πω σε όλη την Καρδίτσα ότι έχεις ξέρει καβιζιά. Παράτα με, σου λέω, και κοίτα να βοηθήσεις. Γιατί δεν δουλεύει αυτό το κλειδί? Μήπως δεν έχεις το σωστό κλειδί, Βικούλα? Σπασμό! Βάλε μπροστά και ξεκίνα. Σταμάτα εδώ. Προχώρα, Βική. Σταμάτα, είπα. Μα γρήγορα. Το όπλο σου! Πού το βρήκε το όπλο μου, βρε Κάθαρμα? Δικό μου είναι. Εγώ το έδωσα στον detective. Αυτό ήταν παγίδα! Εσύ τι λες, να πέθανε και να αναστήθηκα? Και γιατί όλα αυτά, παρακαλώ? Μπας και σας τρελάνω και φοβηθείτε λιγάκι. Ήτανε και detective το κόλπο? Με μερικές χιλιάδες ευρώ παραπάνω από τα δικά σου, όλοι μπαίνουνε στο κόλπο. Μα αφού σε πυροβολήσαμε, βρε Λεωνίδα μου. Το όπλο δεν είχε σφαίρες. Και τι είχε? Αυτό που έχει το μυαλό σου. Αέρα κοπανιστού. Καλαβίδαμε τα αίματα. Αμπούλα. Την ώρα που με πυροβολήσατε την έσκασα εγώ. Το κάνουν και στο σινεμά. Και το φάξ, το πουρο, το πουκάμισο. Έλα, μην κουράζεστε, όλα εγώ και η Σούλα. Α, ήταν και το τσουλί σου στο κόλπο. Μην το κουράζουμε, είπα. Ρίχτε το συμβόλαιο. Δεν το έχω το συμβόλαιο, το πήρε συνεργό σου. Τώρα μήπως το έχετε? Καλά, καλά, το έχουμε, το έχουμε. Ορίστε, πάρτε. Εσύ το είχες και μου έλεγες ψέματα.
Πού σου δεν τρέπεσαι, ε? Και γιατί να τραπώ? Πού σου και πάλι, εμένα να με αφήσει το κτέλ. Και να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ρε εσύ, αυτό είναι φωτοτυπία. Ε, φωτοτυπία. Και πού είναι το πρωτότυπο? Ναι, Μανούλα, μην ανησυχείς. Το έχω το συμβόλαιο. Ναι, φυσικά το πρωτότυπο. Με τις υπογραφές, με τα όλα του. Πριν έρθω εδώ, πέρασα από το συμβολιογράφο. Το μάκι, βρε μαμά. Μα τι λες τώρα, να μην έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου? Όχι, όχι. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έγινε, μαμά, σ' αφήνω, ναι. Κι εγώ σ' αγαπώ.